Από την Αλεξανδρούπολη να πάμε τώρα στο Δημότυχο, όπου για μία ακόμη εβδομάδα, για ακόμη μία περίοδο και μάλιστα στο ξεκίνημα του χειμώνα, οι κάτοικοι του Δήμου Δημοτήχου λένε ακόμα το νερό νεράκι. Είναι μία έξαρση του φαινομένου που παρατηρείται την τελευταία εβδομάδα λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης. Η βλάβη, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παρασκευά Πατσουρίδη, άργησε να εντοπιστεί λόγω του πεπαλαιωμένου δικτύου ίδρευσης, αλλά και των λιγοστών συμβασιούχων μάλιστα υπαλλήλων της ΔΕΙΑΔ. Η βλάβη έχει αποκατασταθεί πλέον, ωστόσο σε πολλά νοικοκυριά η πίεση του νερού εξακολουθεί να είναι μικρή και να προκαλεί προβλήματα. Να σημειωθεί πως παρόμοιο πρόβλημα είχε προκληθεί και το καλοκαίρι. Το κλείσιμο της εφορίας και γενικότερα ο μαρασμός των δημοσίων υπηρεσιών δεν είναι τα μοναδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου Δημοτήχου. Μείζον πρόβλημα για την περιοχή, όπως το αποκάλεσε και ο Δήμαρχος Παρασκευάς Πατσουρίδης, παραμένει το πεπαλαιωμένο δίκτυο ίδρευσης. Μετά το πρόβλημα που είχε προκληθεί το καλοκαίρι στο δίκτυο και είχε ως συνέπεια τις πολύωρες και συνεχείς διακοπές στην υδροδότηση, και πάλι οι κάτοικοι λένε το νερό νεράκι. Εν έτη 2012. Οι διακοπές διήρκησαν μία εβδομάδα, καθώς όπως είπε ο Δήμαρχος, ήταν δύσκολο να εντοπιστεί η βλάβη από το συνεργείο της ΔΕΙΑΔ. Λόγω της πεπαλαιότητας του δικτύου και το ότι είναι δύσκολο μέσα σε αυτό στην πόλη όπου έχουν μπερδευτεί τα διάφορα δίκτυα και έχουν προσθεθεί κάθε τόσο καινούργια δίκτυα, να βρεθεί η βλάβη. Από ό,τι μίλησα με την υπηρεσία της ΔΕΙΑ, μου είπαν ότι έχει αποκατασταθεί ήδη η βλάβη, όμως ακόμα και σήμερα μερικά σπίτια δεν έχουν την απαιτούμενη πίεση που πρέπει να έχουν οι βρύσεις τους, όμως από σήμερα και μετά θα έχουν. Ο Δήμαρχος τόνισε πως και το νέο δίκτυο που έχει εγκατασταθεί παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις. Και τα καινούργια δίκτυα που έγιναν δεν έχουν, παραδείγματος χάρη, παροχόμετρα ή δεξαμενές. Και όταν γίνεται μια βλάβη στη δεξαμενή του Σχιστού επάνω, στο Σαρίμπαϊρ που έχουμε, γίνεται μια βλάβη σε ένα χωριό, λόγω του ότι κάθε οικισμός δεν έχει ξεχωριστό παροχόμετρο, ψάχνουν μέρες ολόκληρες για να βρουν πού είναι η βλάβη. Παράλληλα, είπε πως ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα είναι και το προσωπικό, το οποίο αδυνατεί πολλές φορές να επέμβει, καθώς αποτελείται από συμβασιούχους υπαλλήλους, λίγους στον αριθμό, για να παρέμβουν στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν. Έχουμε μία ΔΕΙΑ η οποία δεν έχει υπαλλήλους μόνιμους. Έχει δύο υπαλλήλους οι οποίοι είναι ΥΕ, δηλαδή του Δημοτικού. Η υπηρεσία αυτή έγινε από το 2005. Δυστυχώς δεν στελεχώθηκε τότε που μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις από τη Δημοτική Αρχή και από τη ΔΕΙΑΔ. Και τώρα δουλεύει και εξυπηρετείται η ΔΕΙΑ με 8μηνες συμβάσεις και 12μηνες συμβάσεις. Καταλαβαίνετε όμως, όταν έρχονται παιδιά τα οποία προσλαμβάνονται με ΑΣΕΠ και σε 8 μήνες όσο να μάθουν το αντικείμενο φεύγουν, πώς η δουλειά μπορεί να γίνει.